Την ημέρα που έγινε η κλήρωση, πολλοί έλεγαν ότι η κληρωτήδα χαμογέλασε στον ΠΑΟΚ. Μία μέρα πριν από την αναμέτρηση με την Club Breeze, νιώθει ο ΠΑΟΚ ότι έχει λόγους να χαμογελά. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ που είμαι εδώ. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο της κλήρωσης, δεν υπάρχει καλή κλήρωση. Όλοι είναι χαρούμενοι που είναι σε αυτή τη θέση. Θα γίνει καλό παιχνίδι. Δεν νομίζω να υπάρχει εύκολος αντίπαλος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ναι. Κατά ψέμα, το ΠΑΟΚ είναι σε δύο διοργανώσεις που δείχνουν αυτή τη στιγμή. Απλή ερώτηση. Οι δυνάμεις υπάρχουν? Ναι, σίγουρα έχουμε τη δύναμη. Έχουμε την πίστη, έχουμε τη δύναμη, το χαρακτήρα. Και έτσι θέλουμε να τα δώσουμε όλα σε κάθε παιχνίδι και η ενέργεια έρχεται πάντα, δεν ξέρω από πού, αλλά βρίσκουμε την ενέργεια και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε μέχρι το τέλος. Καλησπέρα. Ο ίδιος δεν έχει μόνο ενέργεια, έχει πολλά γκολ φέτος, έχεις βάλει 6 γκολ, ενώ σε όλη την καριέρα σου έχεις βάλει 5. Αυτό πώς το εξηγείς? Μπορεί από τύχη, αλλά μπορεί και από το σύστημα παιχνιδιού, αλλά νομίζω είμαι πιο επιθετικός τώρα και το σύστημα που παίζουμε, που παίζει ο προπονητής, με βοηθάει να βγαίνω μπροστά, να ανεβοκατεβαίνω τις γραμμές, με βοηθάει να μπαίνω στην περιοχή και προσπαθώ για το καλύτερο να βοηθήσω την ομάδα σε όλα τα σημεία. Αν του πούμε ότι θα μείνει εντελώς ανοιχτή η πρόκληση το δεύτερο παιχνίδι, για παράδειγμα μια ισοπαλία, την αποδέχεται, είναι κάτι ευνοϊκό? Όχι. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, σεβόμαστε την Club Breeze, αλλά είμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Ο στόχος μας είναι πάντα να παίζουμε για να κερδίζουμε, να έχουμε το πλεονέκτημα στο επόμενο παιχνίδι, στο επαναληπτικό, άρα δεν θα υπόγραφα για ισοπαλία. Αλλά αν γίνει, θα δούμε. Απλά ήρθαμε εδώ να κερδίσουμε. Καλή επιτυχία καταρχάς στο ζευγάρι αγώνων. Ο κότς είναι πολύ πειθαρχημένος σε αυτό που πιστεύει, σε αυτό που έχει ως πλάνο την αρχή της σεζόν. Τα δύο ζευγάρια αγώνων όμως με την Breeze μπορεί να γράψουν ιστορία για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το φέρουν για πρώτη φορά στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης και με προοπτική για το τελικό. Αν αλλάζει κάτι στον προπονητή γι' αυτό, coach, αν τα κάνει λίγο πιο μεγαλύτερης, ας πούμε, βαρύτητας παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Εξαρτάται πώς τα βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια και προτιμώ να είμαι αυτοσυγκεντρωμένος στο παιχνίδι και χωρίς να σκέφτομαι την ιστορία ή άλλες καταστάσεις. Για μας το σημαντικότερο είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μπούμε στο γήπεδο με ταπεινότητα, με καλή νοοτροπία και να έχουμε την αυτοπεποίθηση να τα δώσουμε όλα στο παιχνίδι. Γνωρίζουμε κατά βάση το τι θέλει από την ομάδα του. Υπάρχει κάτι έξτρα στο τακτικό κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να πει σε σχέση και με την Breeze, το οποίο ζητάει από τους παίκτες του αύριο σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Όχι, δεν θέλω να μοιραστώ τίποτα άλλο μαζί σας. Θα μπορούσα να σας πω, αλλά αν αντιμετωπίσουμε μια ομάδα βελγική που είναι ένα πρωτάθλημα που έχει πίεση, που έχει ανεβοκατεβάσματα, το Βέλγιο είναι μια ποδοσφαιρική χώρα, θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει εμπειρία στην Ευρώπη, αλλά απ' την άλλη ήρθαμε εδώ με τη δικιά μας εμπειρία,
που έχουμε κερδίσει αυτή τη χρονιά, που παίξαμε δυνατούς αγώνες, σημαντικούς αγώνες εναντίον πολύ σημαντικές ομάδες, και είμαστε εδώ να εκφράσουμε το καλύτερο μας ποδόσφαιρο. Συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία, γιατί και τώρα είναι πρώτο εκτός έδρας, μιλώντας για την ομάδα, γιατί καταλάβουμε ότι δεν θέλει να αποκαλύψει τα πλάνα του, τι δεν θέλετε να επαναλάβει από λάθη η ομάδα, τι δεν θέλετε να κάνει σε αυτή την πρώτη αναμέτρηση? Listen, όσοι δεν είναι ενασχολημένοι με το ποδόσφαιρο, άμεσα, ή όσοι δεν είναι άμεσα με το ποδόσφαιρο, δεν μπορούν να καταλάβουν όλο το ποδόσφαιρο. Και το πιο εύκολο είναι να αναλύσεις ένα αποτέλεσμα. Αν αναλύσουμε το παιχνίδι, όταν αναλύσατε το παιχνίδι στο Ζάγκρεπ, ήταν μια αρνητική ανάλυση. Αλλά εκεί όμως προσπαθούσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, να παίξουμε το παιχνίδι μας, αλλά δυστυχώς με δύο εύκολα λάθη, με τα οποία έβαλε τα γκολ της η Δυναμό Ζάγκρεπ, εμείς είχαμε τις ευκαιρίες μας, χάσαμε τις ευκαιρίες, και στο τέλος το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για μας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Αν με ρωτήσετε ότι τι δεν θα ήθελα να δω σε αυτό το παιχνίδι, θα ήθελα να δω να το δούμε από τη θετική πλευρά, τι θα ήθελα να δω στο παιχνίδι, όπως στη Ιερουσαλήμ, στο Split, κόντρα στην Χέλσιγκμπορο, στο Χέλσινκι, στο Άμπερντιν, το παιχνίδι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, και σε όλη την σεζόν τα σημαντικά παιχνίδια στα οποία φέραμε καλά αποτελέσματα, και με μια θετική άποψη του παιχνιδιού. Αλλά να μην μείνουμε σε ένα παιχνίδι που δεν ήμασταν τέλειοι στο Ζάγκρεπ, αλλά ξέρουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια οι λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές, πρέπει να είμαστε αυτοσυγκεντρωμένοι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι ο στόχος όλων των παιχτών είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι στη στιγμή, στο παιχνίδι, στην προετοιμασία του παιχνιδιού, να μπούμε μέσα στο γήπεδο, να τα δώσουμε όλα, χωρίς να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα ή τι θα γίνει σε ένα μήνα. Κώστας, καλησπέρα. Το πρωί ο τεχνικός της Μπρις, εδώ έγινε το ερώτημα, είναι ένας προπονητής νέος, ο οποίος μίλησε και αυτός για ιστορικό μάτς για την Μπρις, να επιστρέψει μετά από πάρα πολλές δεκαετίες στα ημιτελικά. Αν το προβληματίζει, αυτό σου είναι το ερώτημα, το γεγονός ότι η Μπρις έχει ένα νέο προπονητή εδώ και 10 μέρες και μάλιστα με την παρουσία του είναι πολύ βελτιωμένη, δείχνει να πατάει καλά, να είναι σε καλύτερο φεγγάρι από ό,τι ήταν πριν ένα μήνα. Και αν θέλει να σχολιάσει το γεγονός ότι θα απουσιάσουν για τους αντιπάλους, αν το θέλει, γιατί ξέρω ότι τις αποφεύγει αυτές τις απαντήσεις, ότι δεν θα παίξει ο βασικός τερματοφύλακας και ο καλύτερος παίκτης στο Όλσεν, ο Δανός. Το ότι ένας παίκτης ή ο άλλος θα παίξει δεν αλλάζει πολλά στην κατάσταση. Και εμείς έχουμε κάποιους παίκτες που είναι εκτός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως ο Τόμας Μούρκ. Όπως και ο Βίλιαμ, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος για μας, είναι μεγάλο κενό. Αλλά προσπαθούμε να το καλύψουμε, να καλύψουμε αυτό το κενό με τον Τόμας και Τζιόρα. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις περιπέτειες, σε αυτές τις καταστάσεις. Οι προπονητές προσπαθούν να βρουν λύσεις με τις αλλαγές που γίνονται. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να αναλύσω, να πω τη γνώμη μου τι γίνεται γι' αυτό. Απλά ξέρω ότι η Μπρις είναι πολύ καλή ομάδα, όπως είπα και πριν. Αντιπροσωπεύει ένα top επίπεδο στο βελγικό ποδόσφαιρο. Όταν διασώτης της φάσης game by game, μια αγαπημένη φάση, πόσο εύκολο είναι να διατηρήσετε αυτή την
την ιδεολογία εντός των αποδητηρίων, όταν οι στόχοι αυξάνονται, μεγαλώνουν και γίνονται όλο και πιο υψηλοί και για τους ίδιους παίκτες, όταν υπάρχει η πρώτη θέση στο πρωτάθλημα, όταν υπάρχει πρόκληση των 8 της μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι σίγουρο ότι οι καλύτερες, τα καλύτερα παιχνίδια γίνονται όταν μπορείς να είσαι συγκεντρωμένος, να μπορείς να αντιδράσεις με ψυχρό αίμα σε δύσκολες στιγμές, σε στιγμές που έχει πολύ πίεση, και αυτές οι καταστάσεις έρχονται μόνο όταν είσαι αυτοσυγκεντρωμένος στη στιγμή. Και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να παίξουμε παιχνίδι με παιχνίδι, χωρίς να βλέπουμε πολύ μπροστά μας, να προσπαθούμε να τα δίνουμε όλα στο επόμενο παιχνίδι. Ετοιμάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όλοι οι παίχτες σε αυτό το σύλλογο είναι σημαντικοί, γιατί για τα παιχνίδια που παίζουμε, για τις προπονήσεις που κάνουμε, και έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε για την αυτοπεποίθηση που έχουμε με αυτές τις εμπειρίες. Και έτσι ο στόχος μας είναι το αυριανό παιχνίδι. Να μπούμε μέσα στο γήπεδο, να δώσουμε τα πάντα, να παλέψουμε, να παίξουμε το παιχνίδι μας, αλλά και να μπορούμε να οργανωνόμαστε γρήγορα στη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, και τελειώνοντας αυτό το παιχνίδι θα κοιτάξουμε το επόμενο. Coach, δύο πράγματα. Το ένα αφορά τον κόσμο που βρίσκεται στο Βέλγιο. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καν εισιτήριο και είναι εδώ για να σας στηρίξουν. Και το δεύτερο αφορά τον Μαγκομέτο Ζδόεφ, γιατί την Κυριακή έκανε μια προσωπική εξομολόγηση για το δύσκολο διάστημα που πέρασε και στάθηκε μεταξύ άλλων και στη δική σας στήριξη. Αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Λυπάμαι πολύ. Που υπάρχει πρόβλημα με τα εισιτήρια και δεν μπορούμε να έχουμε όλους τους φιλάθλους μας μαζί μας. Απ' την άλλη, χαίρομαι όμως, γιατί είναι μοναδικό τι κάνουν αυτοί οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ. Είναι μοναδικό η ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν. Θα κάνουν τους Βέλγους να καταλάβουν τι είναι το πάθος για την ομάδα τους. Είναι απίστευτο αυτό που δείχνουν, το πάθος που δείχνουν σε εμάς, στην ομάδα. Τη θέληση που έχουν για μας, για να βγούμε επίπεδο. Και αυτό το σκεφτόμαστε, το έχουμε στο μυαλό μας και είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι ένας άλλος λόγος για να μας ανεβάσουν την αυτοπεποίθηση. Τώρα αυτό που είπε ο Στόεφ, κάθε παίχτης στην καριέρα του έχει ανεβοκατεβάσματα, μια στιγμή είναι καλός, την άλλη φορά δεν είναι τόσο καλά, και σε αυτές τις στιγμές είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε αυτοπεποίθηση στον παίχτη, να συζητάμε, να μιλάμε, να του ανεβάσουμε την αυτοπεποίθηση. Πρέπει σε διάφορες στιγμές της χρονιάς να μιλάμε και με τους παίχτες, γιατί περνάνε κάποιες καλές στιγμές και κάποιες στιγμές που δεν περνάνε τόσο καλά, και πρέπει πώς να αντιδράσουν. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σκέφτεσαι την ημέρα. Τη μία μέρα κερδίζεις, είσαι ο βασιλιάς. Την άλλη μέρα θα χάσεις και είσαι ο χειρότερος προπονητής, ο χειρότερος που υπάρχει. Και την επόμενη μέρα πάλι θα κερδίσεις, θα είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά αυτές οι καταστάσεις που είναι δύσκολες, οι οποίες είναι δύσκολες, δεν είναι εύκολες, πρέπει να μάθεις να τις διαχειρίζεσαι, να περνάς τις δυσκολίες σου, και έτσι μόνο γίνεσαι καλύτερος.